Γεια σας Γκρέμιας, καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο που θα δούμε ένα πολύ όμορφο 2D Metroidvania με μια πολύ συμπαθητική πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, αυτή είναι η Τάνια, έτσι έμαθα ότι τη λένε. I'm a bionic Tanya from Orson Technologies. Το επιβεβαιώνει κιόλας. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνει η Τάνια. Τάνια, πώς κουνιέσαι? Με τα βελάκια κουνιέσαι. Αποκλείεται. Έτσι. Και με το shift τρέχει. Okay. Γιατί ακούω γάτα? Α, για το shift είναι και dash. Θέλει να σώσουμε γάτα αυτή τη στιγμή. Περίεργο φρούτο. Μάλιστα. Ανεβήκαμε μέχρι εδώ για να πάρουμε ένα φρούτο. Η γάτα που ακούγεται? Τι είναι αυτό? Και μαζεύω. Γιατί βαρά το φυτό? Έχεις καμία διαφοροποίηση? Μόνο απλά light attacks κάνουμε. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, μαζεύω αυτά τα κοκκινάκια. Δεν είναι τώρα μικρή ιδέα τι είναι. Θα τα ανακαλύψουμε. Μια χαρά. Ήρθες. Τι είναι αυτά? Carpas alloy. Artificial alloy. Μπλα μπλα μπλα. Κάτι κάνουν όλα αυτά φαντάζομαι. Μαζεύω και άλλα κοκκινάκια. Συνεχίζω τη ζωή μου. Μάλιστα. Ενδιαφέρον background πάντως. Πεις πώς τρέχεις με αυτά τα κούνια. Ωπα, τι έγινε. Special skill. Α, είναι special επιθέσεις στον αέρα. Μπράβο το κορίτσι. Ωραία. Health λες εδώ, αλλά δεν τρώμε damage εμείς. Α, τώρα θα φάμε ξύλο. Άου, ναι, όντως θα φάμε ξύλο. Hey. Α, ναι, dash. Ξέχασα τον dash. Να δω. Κάτι τον έκανα. Α, είχε take down. Ωραία, κάνουμε 17 combo hits, 43 και 57. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Τι είναι αυτά τα κόκκινα? Α, τα μαζεύω. Ωραίες επιθέσεις πάντως. Το πίνουμε οχλάρι, το οποίο ανοίγει τα κάγκελα εκεί κάτω. Ωραία, έλα εδώ πίσω τώρα. Πάρε αυτό το λουλουδικό. Αυτή η πεταλούδα τι κάνει εδώ? Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Ωραία, κάνουμε πράγματα. Τι είναι αυτό? Flask Flower Fruit. Φεύγω, πέφτω. Τι κάνω? Άου. Rest area. Ωραία. Φτάσαμε και στο πρώτο μας rest. Και μπορώ να κάνω άχι skill tree ολόκληρο. Μπορώ. Insufficient ether. Πόσο έχω? 1024. Είναι edge acquisition. Όταν πεθάνεις εχθρός λέει πατάς X και απορροφάς την ενέργειά του. Το πήρα. Πώς έχω όλα 524, έχεις κάτι πιο φθηνό? Και είχε passive, το οποίο όλα είναι πανάκριβα. Όλα είναι πανάκριβα, έτσι. Απατεώνεις. Κουστούμια. Δεν έχω άλλο. Αλλά έχει για όλα τα γούστα. Depart φαντάζομαι, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Πάμε κάτω. Όποια σου. Ας πας και τα αυγά. Έχει καλούτσικο moveset. Δεν έχει τεράστια ποικιλία βέβαια. Enjoy the description. Δεν μπορείς να κάνεις damage, λέει, από tracking bullets. Yellow attack indicator. Με είναι κίτρινο, λέει, δεν μπορώ να το κάνω dodge. Οπότε είναι το πρώτο μας boss fight εδώ. Κάτι ανάμεσα σε σκορπιό και αράχνη. Άου. Α, το κολαράκι σου είναι το weak point. Α, εκεί με χτύπησε. Αϊά. Θα θέλει ο κόλλος μου εκεί που πήγε και σφήνωσα. Πάλι καλά, έχω πολλά potions. Αϊ. Φύγει. Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν μπορώ να τον κάνω πάρη. Πίσω. Αυτό που κάνει όλη την περιοχή. Πόσο άδικο. Πάλι φάγαμε ξύλο. Δεν έχω άλλο potion, ε. Τελευταίο. Εγώ.
Άι, με πήρε. Όχι, πηγή. Πάμε δεύτερη φορά το boss fight. Ωραία, πέρασαμε αυτό το wave, το κομμάτι. Ατελείωσε, περίμενε. Πίσω. Έλα, σκουλικαντέρα. Ωραία, κάνεις τώρα το bzing. Κάνεις mega bzing, τι κάνεις. Έλα, όλα καλά θα πάνε. Άμα δεν αποκτήσει ξαφνικά μια range επίθεση. Τον έχουμε. Το ελευθερώσαμε το πνεύμα. Όταν το ελευθερώσαμε, νομίζω το χτυπήσαμε αρκετές φορές μέχρι να ελευθερωθεί. Έτσι δουλεύει. Α, και βγαίνει από αυτή τη ρίζα του δέντρου. Και τι έκανε τώρα, τη δύρω. Όχι, τη ρουφάμε την ενέργεια. Press space will me. Α, και αποκτήσαμε double jump. Οπότε τώρα έχουμε double jump. Κάνε save. Επίσης. Πόσα έχω, 1358. Α, πρέπει να το ξεκλειδώσω το πάρι. Νόμιζα από την αρχή, επειδή το είδα στα settings. Ξέρεις κάτι, μια χαρά είσαι. Και πού ήρθα τώρα, τι είναι αυτός. Δικός μας. Α, ο Μπιόρν. Θα ζήσει ο Μπιόρν, μια χαρά είσαι. Εγώ είμαστε η Τάνια. Α, είμαι η ρομπότ η Τάνια, είμαι σαν την 2B ή 3B. Δεν θυμάμαι πώς λένε, εκείνη την B. Και έχει και άλλους ζωντανούς εδώ πέρα και πρέπει η Τάνια, φαντάζομαι, να τους βρει. Και συνεχίζω να πέφτω εγώ. Κάτι με κυνηγάει. Shift while moving to increase your speed. Α, και μας κυνηγάνε οι πέτρες που πέφτουν τώρα. Αλλά μην γλιτώσαμε λίγο. Uneventful ήταν αυτό. Περιμένω τουλάχιστον να τη δούμε την πέτρα. Αου! Με το καλημέρα. Άντε μου και στο διάλο. Τρέχα. Και σκοτώσου. Λοιπόν, ξεκουράζω τώρα εδώ. Πάμε skills τώρα. Με 8.59 ψωνίζουμε τίποτα. Δεν ψωνίζουμε τίποτα. Στα passive. Όχι, με τα 2.5 χιλιάρια που τα έχεις όλα, είμαστε φτωχοί. Ωπ, έκανα πάρει. Και κάτι έκανε εκεί. Πήγε να κάνει healing. Τι λες ρε, αβελάκι, τι είπες τώρα. Καταπληκτικό. Και κάπου μπήκαμε. Όπα, βρήκαμε κι άλλον. Badly injured λέει, του δίνουμε first aid, θα επιβιώσει. Το όνομα λέει στο dog tag, Ahmed. Καλά, περαστικά στον Ahmed. Όπα, βρήκαμε κι άλλα πράγματα εδώ. Young girl and a massive white wolf gaze together into the distance. Ενδιαφέρον. Κι άλλο ερείπιο εδώ. Heart of the elder, elderly man, grants a soul authority to unlock an internal gate. Ωραία, Max. Έχουμε πάλι rest εδώ. Έχουμε μαζέψει τίποτα, κάνουμε κανένα upgrade. 2.000 έχουμε μαζέψει. Passive τι έχεις. Critical chance acquisition rate. On critical hits energy acquisition αυξάνεται. Maximum hit points. Hormone movement speed δηλαδή. Πάμε για health. Forgotten depths. Φτάσαμε δεύτερο boss fight. Έτσι, εδώ είμαστε. Δραματικό πλάνο ενώ στα τα πόδια. Τυφλοπόδικας. Α, όχι, είναι ο λύκος. Α, είναι ο λύκος που καβαλιούσε το παιδάκι. Άου! Ναι, αυτό δεν το είναι. Παραπόσταση. Άου! Θα έχετε την κακή συνήθεια να πέφτετε πάνω μου. Ωραία, έκανε charge. Πρέπει να του βαράω. Το κίτρινο σημαδάκι εκεί, ε. Φεύγω, κάνω το charge. Γιατί έχεις πάει. Μην κοιτάς απ' την άλλη. Ωραία, βόλεψε λίγο γιατί μπερδεύτηκε και αυτός εκεί. Δεν βλέπω ότι βγάζουμε τη μία. One and two at the same time. Α, και κάναμε ulti. Α, τόσο γρήγορο ήταν αυτό. Γι' αυτό γιατί ήταν πιο εύκολος από τον πρώτο. Α, δεν πιωδίζει πιο εύκολος. Πάμε για δεύτερο step. Αυτός είχε και ολόκληρο cinematic. Μου πάλι καλά, έπιασε το shift εκεί. Τι σκατά. Ο...
Τα θέλω όλους μου. Ωραία. Πάρε πάλι την ούλτη σου εδώ, η οποία είναι μόνο για σόου εντωμεταξύ, δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί έχει ήδη μηδενική μπάρα. Και ξεκινάει τώρα, εφόσον έχει βγάλει τα ρούχα του. Μπράβο, πάλι καλά. Τελευταία στιγμή πάτησα assist εκεί. Ωραία. Ωραία. Κάνουμε πράγματα, κάνουμε πράγματα εκεί. Ωπα, πλησιάζω, πλησιάζω, πλησιάζω. Φεύγω πίσω, φεύγω λίγο πίσω. Ου, τελευταία στιγμή. Γλίτωσα. Ναι. Κάνε το κομμάτι σου. Πάμε πάλι το 1-2. Όχι, δεν κάνει τίποτα. Πίσω. Μαλακία, εκεί με έπιασες. Δεν μπορούσα να κάνω και πολλά. Αι. Φύγε, 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 φύγε. Κάτσε καλά. Πίνω κι άλλο potion. Φύγει μακριά. Όχι. Ει, κάτσε καλά. Τελευταίο potion, έλα. Πίσω. Έλα. Αφού σε έχω, μωρέ. Ξέρεις κάτι. Πάρε αυτό. Γιατί είδα το έχουμε φορτισμένο. Και τον έχουμε. Ευκολάκι. Ο οποίος θα γίνει καλό λιπόπουλο. Μάλιστα. Okay. Κάπου εδώ σταματάω. Λοιπόν, αυτό ήταν το Awaken Astral Blade. Ένα καλούτσικο Metroidvania. Το οποίο έχει καλούτσικη μουσική. Ομορφούτσικο art, καλό gameplay, έχει και τα skill tree που απλώνει. Το βλέπω κάποιος ο οποίος απολαμβάνει τέτοιου είδους παιχνίδια, Metroidvania, platformers τέλος πάντων, να το χαίρεται. Αν το gameplay το οποίο είδες δεν σε έκανε λίγο να σου γουρευτείς για το τι πρόκειται, έχεις το Steam Demo το οποίο μπορείς να κατεβάσεις να δεις και εσύ ο ίδιος. Και αν θυμάμαι καλά, η τιμή του είναι γύρω στα 18 ευρώ στο Steam, η οποία είναι προσφορά μέχρι τις 5 Νοέμβρη. Θα έχω αφήσει και link στην περιγραφή κάτω. Μπορείτε να πατήσετε να πάτε κατευθείαν να το βρείτε. Περιμένω φυσικά τη γνώμη σου κάτω στα σχόλια. Αν ήταν πάντως να του δώσω βαθμολογία, θα του έδινε ένα πολύ τίμιο όμως έτσι, 5 στις 10 ζεστές κούπες καφέ. Ήταν ωραίο, ήταν γλυκούτσικο, χωρίς να είναι το καλύτερο σε οτιδήποτε που κάνει. Παρ' όλα αυτά ήταν τίμιο. Αυτά από μένα για σήμερα, σας χαιρετώ. Τα λέμε όταν ξαναπούμε.